θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Βασίλη Κορομάτζο, τον αντιδήμαρχο Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Θα μας πείτε λίγο, να μας βάλετε στο κλίμα, τι ακριβώς συμβαίνει στον Γκάζι. Κοιτάξτε, στον Γκάζι λειτουργούν αρκετά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Ναι. Ορισμένα εκ των οποίων δημιουργούν φοβερή όχληση εκεί στους περιοίκους με την ένταση της μουσικής που χρησιμοποιούν. Ναι. Σημειώνω ότι κάποια από αυτά λειτουργούν σε ταράτσες και λειτουργούν μέχρι τις 5-5.30 το πρωί, 6, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι εκεί να μπορούν να κοιμηθούν. Δηλαδή γίνεται τέτοια όχληση που δημιουργεί σοβαρότατο πρόβλημα στην ηρεμία, στην υγεία των κατοίκων που μένουν μέσα στην περιοχή. Λοιπόν, με βάση λοιπόν αυτά τα δεδομένα, εμείς δεν μπορούσαμε να μείνουμε αδιάφοροι σε αυτό το φαινόμενο. Αποτέλεσμα των ελέγχων που κάναμε είναι να σφραγίσουμε 4 καταστήματα, ναι, τα οποία δημιουργούσαν τη μεγαλύτερη όχληση. Σε ταράτσες και τα 4? Σε ταράτσες κυρίως, ναι, και τα 4, ναι. Και να προχωρήσουμε στις διαδικασίες εκείνες που απαιτούνται, έτσι ώστε να εφαρμοστεί ο νόμος στην περιοχή. Ναι. Αυτά έκλεισαν για πόσο καιρό τα κλείσατε? Αυτά πήγαμε σε οριστική σφράγιση. Ναι. Ναι. Ο λόγος είναι ότι υπήρχαν και πολεοδομικές παραβάσεις, ελέγχθηκαν και πολεοδομικά, mm-hmm, και πήγαν σε οριστική σφράγιση έως την άρση των πολεοδομικών παρανομίων που έχουν κάνει. Μάλιστα. Και το ένα εκ των οποίων, ναι, δεν είχε πολεοδομικές παραβάσεις, σφραγίστηκε για 10 μέρες, όμως παραβίασε τις σφραγίδες και ξαναλειτουργήσε με αποτέλεσμα να γίνει οριστική ανάκληση εφόσον παραβίασε σφραγίδες. Μάλιστα. Άρα λοιπόν το ένα από τα 4 λειτουργήσε, έτσι? Όχι, λειτουργούν όλα. Αυτό, ναι, αυτό θέλω να καταλάβετε. Ναι, ναι, ναι. Παρόλο που τα σφραγίσανε, αυτοί, μάλιστα, σπάνε τις σφραγίδες, ναι, εξακολουθούν να λειτουργούν τα καταστήματα. Εμείς καθημερινά παίρνουμε την αστυνομία προκειμένου να προχωρήσει σε διαδικασίες, στην αυτόφορη διαδικασία και σε άλλες ενέργειες που πρέπει να κάνει. Mm-hmm. Ελπίζω ότι η αστυνομία έχει καταλάβει το πρόβλημα που υπάρχει εκεί. Έχουμε τη διαβεβαίωση και πιστεύω ότι πράγματι έτσι θα ενεργήσουν ώστε να κάνουν τις ενέργειες που απαιτούνται, ώστε πλέον να εφαρμοστεί η νομιμότητα. Να σταματήσει η λειτουργία αυτών των καταστημάτων για τους λόγους που σας προανέφερα, έτσι, και να υπάρξει ηρεμία εκεί στην περιοχή. Σημειώνω επίσης ότι δεν διαμαρτύρονται μόνο οι κάτοικοι, διαμαρτύρονται και άλλοι επιχειρηματίες, οι οποίοι ουσιαστικά από τον τρόπο λειτουργίας αυτών των καταστημάτων δέχονται αθέμητο ανταγωνισμό και υποβαθμίζεται η περιοχή και ουσιαστικά υποβαθμίζεται και η επιχείρηση του κάθε επιχειρηματία που θέλει να λειτουργήσει νόμιμα εκεί. Ναι, ναι, είναι αλυσιδωτό μετά το είναι θέμα και τα προβλήματα που δημιουργεί. Ακριβώς. Άρα λοιπόν τώρα εσείς αυτό που περιμένετε είναι την παρέμβαση της αστυνομίας, έτσι ώστε αυτά τα τέσσερα... Από την πλευρά τη δική μας εμείς έχουμε κάνει όλα όσα έπρεπε να κάνουμε, ναι, και από εκεί και μετά περιμένουμε να ενέργειες που πρέπει να γίνουν από την πλευρά της αστυνομίας, οι οποίοι βέβαια κάνουν ενέργειες στον αφορά την αυτόφορη διαδικασία, αλλά δεν κάνει μόνο αυτό όταν βλέπουμε ότι κάποιοι κύριοι από αυτούς συνεχίζουν να παρανομούν. Χρειάζονται πιθανόν και άλλα πράγματα, που αυτά πρέπει να τα αποφασίσουν, όχι ο Δήμος, πρέπει να τα αποφασίσουν άλλες αρχές. Κανονικά τα μαγαζιά μέχρι τι ώρα μπορούν να παίζουν μουσική? Μέχρι τις 2 τα Σαββατοκύριακα, ναι, και μέχρι τις 1 τις υπόλοιπες καθημερινές. Μάλιστα. Και πάντοτε μέσα ένταση έως 80 δεσιμπέλ. 80 δεσιμπέλ. Ναι, οι υπόλοιποι είναι εντάξει όμως, έτσι, δεν έχουμε πρόβλημα. Εντάξει, γίνονται έλεγχοι, κάποιοι πιθανόν να μην είναι εντάξει, σφραγίζονται τα καταστήματα, ακολουθούν τη διαδικασία που προβλέπεται, πιθανόν να πηγαίνουν στο διοικητικό πρωτοδικείο, κάποιοι να παίρνουν αναστολές, κάποιοι άλλοι όταν δεν παίρνουν αναστολή σφραγίζουν το καταστημά τους. Τέλος πάντων, έχει μια νόμιμη και νομική ακολουθία των πραγμάτων. Οι συγκεκριμένοι που αναφέρομαι, ναι, έτσι, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Η ποινή είναι κατευθείαν σφράγισμα ή υπάρχει και μικρότερη ποινή, ένα πρόστιμο ας πούμε? Όχι, όχι, όχι. Είναι σφράγιση έως 60 ημέρες. Μάλιστα. Όταν συμπληρώνουν 3 μηνύσεις για ηχορύπανση. Okay. Υπάρχει και σε άλλη περιοχή της Αθήνας αυτό το πρόβλημα ή επικεντρώνεται? Υπάρχει, διάσπαρτο σε κάποιες περιοχές. Συνήθως εκεί που συγκεντρώνεται αρκετός κόσμος, δηλαδή είναι έτσι
famous περιοχές, ας το πούμε έτσι, για το κοινό. Και μέσα στο δίμηνο αυτό έχουμε σφραγίσει, έχουν γίνει σφραγίσει 26 καταστήματα. Έχουν βγει εντολές σφράγισης, δηλαδή σε 26 καταστήματα. Τέσσερα εκ των οποίων είναι αυτά που σας είπα στον Γκάζι. Σε όλη την Αθήνα υπάρχουν προβλήματα, αλλά αυτό που γίνεται στον Γκάζι δεν υπάρχει πουθενά. Καταλάβατε, δηλαδή είναι μια εξαιρετική περίπτωση στον Γκάζι. Συνομιλείτε και με άλλους Δήμους, έχουν και άλλοι Δήμοι ανάλογα προβλήματα, λέω, και σε όλη την Ελλάδα. Πιθανόν υπάρχουν προβλήματα. Ναι. Εντάξει, καλοκαίρι είναι, υπήρχε με η καραντίνα το διάστημα που προηγήθηκε, τέλος πάντων. Εντάξει, πρέπει όμως να, πάντοτε να σκεφτόμαστε τα δικαιώματα που έχουν και οι άλλοι. Δηλαδή, εσύ θες να κάνεις τη δουλειά σου, να βγάλεις κάποια χρήματα κλπ. Αλλά έχει δικαίωμα και ο άλλος να κοιμηθεί. Και σίγουρα είναι και αυτό που είπατε. Και του Γαλήνη. Ναι. Και το θέμα του αθέμητου ανταγωνισμού για τα άλλα μαγαζιά. Έτσι, που τηρούν τους κανόνες και οι άλλοι πάνε εκεί που θα γλεντήσουν. Και χαλάει μια περιοχή. Πάει να χαλάσει μια περιοχή. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να χαλάσει. Ναι. Η περιοχή αυτή είναι τουριστική. Έχει τον τουρισμό της. Υπάρχουν πολλά καταλήμματα εκεί τα οποία λειτουργούν. Έτσι, πρέπει να σέβεσαι και τον άλλον που πάει και μένει κάπου και θέλει να κοιμηθεί το βράδυ. Και εσείς, κύριε Κορομάτζο, στη Δημοτική Αστυνομία περάσατε και μια δύσκολη περίοδο με την πανδημία, με τον έλεγχο των μέτρων, έτσι ήταν. Εντάξει, είχαμε πολλά προβλήματα. Ναι. Είμαστε και υποστελεχωμένοι. Ναι. Από 1.150 άτομα που είχε η Δημοτική Αστυνομία το 2004, μετά τη διαλυσή της, ουσιαστικά έχουμε μείνει με 400. Έτσι, έχουμε πολλά προβλήματα. Με αυτό τι κάνετε, θα υπάρχει περίπτωση Προσπαθούμε με αυτούς τους λίγους που έχουμε να κάνουμε τη δουλειά μας όσο καλύτερα μπορούμε. Εννοώ ότι θα πάρετε περισσότερο κόσμο. Ζητάτε. Θα δούμε. Δεν εξαρτάται από εμάς. Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, επικεντρώνετε το πρόβλημα σε αυτά τα τέσσερα μαγαζιά. Θα συνεργαστείτε με την αστυνομία έτσι ώστε σύντομα να λυθεί, θέλετε να πιστεύετε. Ναι, αυτό πιστεύω. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εύχομαι καλό καλοκαίρι. Και όλα ίσα. Καλή σας μέρα, επίσης. Να είστε καλά.